Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Σας καλησπέριζουμε στην αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Στην Καστοριά προσγειώθηκε σήμερα το πρωί το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, το οποίο επέβαινε τόσο ο πρωθυπουργός όσο και η σύζυγός του. Ο ίδιος αμέσως μετά βρέθηκε στο κέντρο της Καστοριάς για καφέ και για μια σύντομη βόλτα. Μας κάνει και πολύ όμορφη μέρα, θα πούμε και αυτά και τα διαδικασία. Για μένα είναι αυτό. Είσαι ερωτευμένος. Έχω τη γυναίκα μαζί. Ωραία. Έχει φτιάξει για το Βαλεντίνο. Όχι, για σήμερα, για αύριο. Θα το δώσω. 14 μήνες. Πότε πιάσα. Καλώς σας βρήκαμε. Είστε καλά. Μία σέλφι. Μία σέλφι. Πάλα με τον μπαμπά όταν ήρθε. Πού το θυμάσαι αυτό. Πού το θυμάσαι. Ότι θα γίνει μια μέρα προς την Πού το θυμίζει. Πού το θυμίζει. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, σας ευχαριστώ για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή στο κάστρο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Καστοριά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε σήμερα η δυνατότητα να ξεκινήσω αυτή την περιοδία στην Δυτική Μακεδονία από μια πόλη την οποία τόσο πολύ αγαπώ και μια πόλη βέβαια η οποία πάντα στάθηκε στο πλευρό της παράταξης και θα είναι πρωταγωνίστρια και στις επερχόμενες εκλογές. Να ξεπεράσουμε κατά πολύ το 50% εδώ στην Καστοριά. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο πρέπει να βάλουμε και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το πετύχουμε. Γιατί επόμενα... Τι πήγε τις εκλογές. Να καλησπερίσουμε στο στούντιο τον συνάδελφο Ζήση Πιτσιάβα. Καλησπέρα Ζήση. Καλησπέρα. Είχες μια δύσκολη μέρα. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι και η αυριανή το ίδιο δύσκολη θα είναι. Όχι, η αυριανή θα είναι εύκολη. Λίγο πιο εύκολη από τη σημερινή, αλλά το τρέξιμο σήμερα ήταν αδιανόητο και να ξεκινήσω ευλογώντας τα γένια μας. Και γιατί όχι άλλωστε. Ζήση Πιτσιάβας, Παναγιώτης Πλιάτσης, Χιος Δέσποινα Μπεσίρη, Σπύρος Παπαγεωργίου και Μανούλης Παρδάλης από το πρωί, για να μην πω από χθες το βράδυ, στις συνεννοήσεις. Πραγματικά ζούμε έναν πυρετό πρωθυπουργικό. Για να έχουμε σήμερα τόσο πολύ υλικό και για να σας αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον πιο λεπτομερή τρόπο ό,τι συνέβη σήμερα στην Κοζάνη και στην Πτολεμαϊδα και στην Καστοριά και αυτά που θα συμβούν και αύριο. Ζήση, πρώτη στάση Καστοριά. Πρώτη στάση Καστοριά με τον Πρωθυπουργό που προσγειώθηκε λίγο μετά τις 10, θυμάμαι καλά, με κάποια καθυστέρηση η οποία έχει πάει και λίγο πιο πίσω στο πρόγραμμα. Βόλτα στον πεζόδρομο, στο εμπορικό κέντρο της Καστοριάς, στην τέλος πάντων, και συνάντηση σε ένα καφέ σε σύνθεσες, πώς το λένε, συγκεντρώσεις που γίνονται έξω για να δείξει και την επαφή με τον κόσμο, να το πω έτσι. Είπε για τις εκλογές. Πάνω από 50% λέει θα μου δώσετε σε αυτές τις εκλογές, όπως και την προηγούμενη φορά. Εννοούσε στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η οποία είναι ένα από τα κάστρα. Βεβαίως υπάρχει και ένας προβληματισμός για το ποια θα είναι η πτώση της Νέας Δημοκρατίας στην Καστοριά. Να το δούμε. Καστοριά μονοεδρική, θυμίζω, έτσι. Πλέον. Ναι, νομίζω ότι στην Καστοριά δεν φοβούνται ότι θα χάσουν τη μονοεδρική. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να γυρίσει το σύμπαν ανάποδα για να αλλάξουν οι σχετισμοί εκεί. Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό για τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει τις μονοεδρικές εφόσον θέλει να είναι πρώτο κόμμα. Πήγε και στο εργοτάξιο στην Κλεισούρα. Μπορούμε να δούμε κάποια πλάνα παρακάτω. Η Κλεισούρα είναι ένα έργο το οποίο περιγράφεται και σε κάτι που θα σας δείξω λίγο μετά, το οποίο έχει μοιραστεί. Εδώ είναι ο κ. Καραγιάννης, είναι υφυπουργός των υποδομών, ο κ. Παπαδόπουλος δίπλα. Διάφοροι υπουργοί, ο κ. Κασαπίδης και βεβαίως η τοπική της Καστοριάς. Πήγε, είδε τη σύραγγα της Κλεισούρας που έχει ξεκινήσει αυτό το έργο, το οποίο προφανώς έχει και χρήματα του περιφερειακού ΠΕΠ, έτσι, δηλαδή του δικού μας ΠΕΠ. Και όχι λίγα. Ναι, πολλά. Από το ΠΕΠ, πολλά λεφτά, 70 εκατομμύρια. Πολλά λεφτά. Βεβαίως και το Υπουργείο εμπλέκεται και η Εγνατία Οδός, γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα της επίβλεψης του έργου. Τι ώρα είναι αυτό που συμβαίνει τώρα, Ζήση? Μετά τις 10, μέχρι τις 11 νομίζω. Τι ώρα προσγειώθηκε δηλαδή? 10 και 4, αν θυμάμαι καλά, μου είδες την ειδοποίηση, 10 και 10 πες. Στη συνέχεια από εδώ ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Πτολεμαϊδα. Δεν ξέρω τι έχω. Έτσι θα βλέπουμε. Βεβαίως, θα το δούμε και θα το ακούσουμε κιόλα. Δείξε λίγο πλάνα και θα ακούσουμε. Έχει πάει στην Πτολεμαϊδα που τον περίμεναν στο κέντρο της πόλης. Έχει πάει σε ένα πολύ γνωστό
μαγαζί της, ένα καφέ. Που και είπε στον ιερό, δεν έχει σχολείο. όπου μου λένε ότι έχει συγκεντρωθεί πάρα πολλοί κόσμοι. Πραγματικά θα το δούμε, έτσι, και στα πλάνα. Εντάξει, ισχυρή αστυνομική δύναμη. Μπορεί να βλέπετε ανθρώπους με αστυνομικά, αλλά υπάρχουν ασφάλεια δίπλα του. Πρώτον και δική μας ασφάλεια είναι εκεί, γνωστές φυσιογνωμίες, και δεν είναι με τα ρούχα τα. Είναι με πολιτικά ρούχα. Υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις γύρω από τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά τον αγγίζουν. Εντάξει, ναι. Μα η εικόνα που θέλει να δώσει το Μαξίμου σε αυτές τις περιοδίες είναι αυτό. Mm-hmm. Ότι ο Πρωθυπουργός κυκλοφορεί και έχει επαφή με τον κόσμο. Τώρα, πόσο ελεγχόμενο είναι αυτό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πόσο εδώ ο κύριος Μεταξάς, δίπλα ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ. Τον προσφώνησε. Εδώ τώρα είναι σε ένα συγκεκριμένο καφέ της Πολωμαϊδάς. Έχει ακουστεί πολλές φορές το όνομα. Εντάξει, του. Ο Μπακαλά είναι, ναι. Ναι. Γνωστό. Γιατί έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι της ώρας τώρα. Είναι της ώρας. Ναι, δεν έγινε τυχαία. Δεν θέλω τους λόγους έναν προς έναν, αλλά δεν είναι «Α, βρήκα ένα καφέ, μπήκα». Ήταν προγραμματισμένο ότι θα πήγαινε στο συγκεκριμένο. Α, να εννοείς αυτό. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Δεν ξέρω, πρέπει να ακούσουμε. Έχει πει τα ίδια, νομίζω. Στην Καστοριά, ένα λεπτάκι ας ακούσουμε. Πάμε να δούμε τι έχει. Παρακαλώ. Καλό, φρόνι, τι γίνεται. Καλό του. Πού σε λένε, αρέσει, ό,τι τρέξει εσύ. Έλα, βέβαια, με αυτογραφία να τη θυμάσαι τουλάχιστον αφού έκανε. Τόσο κόπο και είσαι πρώτη γραμμή. Αφού έκανε τόσο κόπο. Εδώ απέναντι στην γραμμή. Να σε καλά, να σε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας! Γεια σας! Καλωσορίζουμε τον σημερινό Πρωθυπουργό και αυριανό της χώρας, τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ για αυτή την πολύ θερμή υποδοχή εδώ στην Πτωλεμαϊδα, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας στη μεγάλη μας πολιτική οικογένεια, στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για την αυτοδύναμη Ελλάδα. Χαίρομαι που σήμερα μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω αυτή την περιοδία εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Ξεκινήσαμε από την Καστοριά, επιθεωρήσαμε τα έργα της σύραγγας της Κλεισούρας, η οποία ήδη υλοποιείται και θα συνδέσει την Καστοριά με την Πτωλεμαϊδα, ένα αίτημα δεκαετιών για τις περιοχές σας. Και σε λίγο θα βρεθώ στην Κοζάνη, όπου θα έχω την ευκαιρία, επικεφαλής ενός μεγάλου κλιμακίου υπουργών, να μιλήσουμε για το αναπτυξιακό μας όραμα για τη Δυτική Μακεδονία. Θα μιλήσουμε μαζί με τα μεγάλα έργα υποδομής τα οποία δρομολογούνται. Αύριο θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στα εγγένεια της τελευταίας μεγάλης μονάδος λιγνητικής στην Πτωλεμαϊδα 5, διότι ο λιγνίτης θα είναι μια στρατηγική εφεδρεία για τη χώρα μας. Αλλά ταυτόχρονα η πράσινη μετάβαση, η οποία γνωρίζουμε όλοι νομοτελειακά ότι θα γίνει πράξη με τρόπο δίκαιο. Με τρόπο δίκαιο και εξασφαλίζοντας, θα το ξαναπώ, ότι η Δυτική Μακεδονία θα έχει τη μερίδα του λέοντος ως προς τα κίνητρα εκείνα τα οποία θα σας επιτρέψουν να ατενίζετε το μέλλον με αισιοδοξία. Πολύ αισιοδοξία μοίρασε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ναι, αρκετά. Για τη μετάβαση, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια. Ναι. Έχει πει και πράγματα λίγο μετά από αυτά που θα δούμε και στο Πανεπιστήμιο και στο... στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου στην περιφέρεια και βεβαίως τα πολλά τα περιμένουμε στην ομιλία που ξεκινάει σε λίγο. Mm-hmm. Θα έχουμε αύριο το αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι θα πει στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι εκεί θα ακούσουμε τα πιο σημαντικά. Γιατί αν δεν μπήκε εκεί τα πιο σημαντικά, δεν έχει κάτι. Όπως και στη ΖΕΠ, θα δούμε σχετικό ρεπορτάζ. Πάντως στην Πτωλεμαϊδα, επειδή τα παίρνουμε με τη χρονολογική σειρά, δηλαδή ακολουθούμε ουσιαστικά το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έγιναν έτσι και κάποια χαριτωμένα. Κάποια στιγμή μου ήρθε μια διάψευση από την, από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, mm-hmm. ότι ενώ ήθελε να πει αυξήσαμε τους μισθούς, είπε μειώσαμε τους μισθούς στην Πτωλεμαϊδα, κάπου ακούστηκε και ο ύμνος του Πασόκ στην Πτωλεμαϊδα. Είχαμε τέτοιους Αβραάμ, ναι. Ναι, 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 ήρθε και διάψευσε την ίδια στιγμή. Θα έχουμε τρολιές στο διαδίκτυο. Ναι, ναι, ναι. Πάμε να δούμε τι ακούστηκε, έτσι να δούμε λίγο τα χαρακτωμένα της Πτωλεμαϊδας. Thank you.
Μια κυρία, λίγο στην άκρη, λίγο στην άκρη, στην άκρη. Κυρίσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις, μειώσαμε τους μισθούς, δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης, κάναμε την Ελλάδα πιο ασφαλή και πιο ισχυρή γεωπολιτικά και το πιο σημαντικό, όταν μας τύχαιναν δυσκολίες, στηρίξαμε την κοινωνία. Προφανώς δεν ήθελε να πει μειώσαμε τους μισθούς, έτσι, διότι εγώ δεν ήμουν εκεί. Αλλά ήρθε μετά το απαντητικό από το γραφείο τύπου το Πρωθυπουργικό, που λέει ότι στην τοποθέτησή του το Λεμαϊδή ο Πρωθυπουργός εκ παραδρομής και εν τυρίμ του λόγου του, αντί να πει μειώσαμε τους φόρους, αυξήσαμε τους μισθούς, όπως πράγματι συνέβη μας, τονίζουν εδώ, είπε μειώσαμε τους μισθούς, κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού email. Καλά, δεν έχουν μειωθεί και οι μισθοί, έτσι, έχουν αυξηθεί στον ιδιωτικό τομέα. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι το χαριτωμένο. Προφανώς εντύπωση του λόγου του άνθρωπος, δεν σταμάτησε και να μιλάει αυτό. Για τους φόρους είναι μια συζήτηση που θα γίνει, φαντάζομαι, προεκλογικά. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση τονίζει ότι έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους σε αντίθεση με την προηγούμενη, λέει η σημερινή κυβέρνηση. Τώρα, το τι θα γίνει στην προεκλογική περίοδο είναι μια άλλη ιστορία και το τι θα ακούσουμε. Όντως για τον Ίνο του Πασόκ, κάπου στο βάθος κάτι ακούγεται. Ναι, ήταν όπως. Ποιος Θεός το σκέφτηκε αυτό. Ήταν από το χαρικόμενο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αυτά είναι και τα Ελλάσσονα. Αμέσως μετά βρέθηκε στην ΖΕΠ. Για τα εγγένεια του Πανεπιστημίου. Συγγνώμη, ναι. Ναι, είπε ΖΕΠ και εμπεδευόμαστε. Ναι, σωστά, για τα εγγένεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δώσ' μου το κλίμα. Στην Πανεπιστημίου Βολή. Ναι, πόσος κόσμος ήταν εκεί, αν μαζεύτηκαν φοιτητές, αν, θα δούμε το βίντεο. Κοίταξε, φοιτητές διαμαρτυρόμενοι, ελάχιστοι. Δώσ' μου έναν αριθμό. Οι οποίοι είχαν προσεγγίσεις στο χώρο του Πανεπιστημίου. Μέσα στο Πανεπιστήμιο, εντάξει. Ακούστηκαν συνθήματα, έγινε κάτι. Από πολύ μακριά, εντάξει. Τώρα. Ναι. Με την ασφάλεια εκεί, με έντονη παρουσία και πάλι. Μέσα στο Πανεπιστήμιο. Στην είσοδο του Πανεπιστημίου. Τον περίμεναν φοιτητές οι οποίοι τον υποδέχτηκαν και υπάρχουν και κάποιες συζητήσεις εκεί. Ο Πρωθυπουργός λέει για ωραίο πανεπιστήμιο και από πού είστε και μάθαμε κλπ. Ξέρεις, μια κουβέντα τυπική. Εντός του πανεπιστημίου, αυτό τώρα πώς το λέμε, στο φουαγέ, ξέρω εγώ. Στο φουαγέ. Είχε στηθεί μια ωραία έτσι, εκδήλωση, θα μπορώ να το πω, με όλο το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου και το εκπαιδευτικό προφανώς. Να είναι στις επάρξεις και να προσπαθεί να δώσει τη λάμψη που άρμοζε στη συγκεκριμένη ημέρα. Διότι είναι αλήθεια ότι αυτό το πανεπιστήμιο σήμερα δεν εγγενίασε τα κτίρια του, τα κλασικά εγγένεια των ντουβαριών που έχουμε συνηθίσει να λέμε. Περίμενε πάρα πολύ αυτή την ημέρα και φυσικά την περίμενε και ως την ημέρα όπου θα σφραγιστεί, να το πω έτσι, ο ρόλος του για την επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας. Το έχουμε πει πολλές φορές όλοι. Ο Πρίτανης στην ομιλία του, στο χαιρετισμό του, ξεκίνησε με φράση την οποία θυμόμασταν όλοι ότι την είχε πει ο Πρωθυπουργός και τη θύμισε στον Πρωθυπουργό σχετικά με τον ρόλο που έχει να παίξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, η φράση αυτή άνοιξε εσάς. Νομίζω ήταν την προηγούμενη φορά που είχε έρθει εδώ στην περιοχή. Ακριβώς. Τον περασμένο Νοέμβριο του 2021. Τον Νοέμβριο του 2021. Τον Νοέμβριο του 2021. Έτσι, 14 μήνες, 15 μήνες πριν. Καλώς έκανε ο Πρίτανης τη θύμωση. Καλώς και αυτό το πανηγυρικό κλίμα με κόσμο ο οποίος βοήθησε και στο παρελθόν. Μάλιστα, ο κ. Κασαπίδης προς τιμήν του είπε ότι αυτή η προσπάθεια της Πανεπιστημίουπολης είναι προσπάθεια τριών περιφερειακών αρχών. Ορθώς το θύμισε, γιατί και η Περιφερειακή Αρχή του Γιώργου Δακή και η Περιφερειακή Αρχή του Θόδωρου Καρυπίδη και η Περιφερειακή Αρχή του Γιώργου Κασαπίδη προφανώς, ο καθένας στο βαθμό που του αναλογεί. Ναι, και άλλοι περισσότερο, λιγότερο. Ναι, έβαλαν λάθη ώστε να προχωρήσει. Ήταν ένα έργο σημαντικό. Προφανώς και των δημοτικών αρχών, το είπε αυτό. Δηλαδή το όνομα του Πάρη Κουλόπουλου φαντάζομαι αναφέρθηκε. Όχι. Είπε περιφερειακών και δημοτικών αρχών, δεν αναφέρθηκε σε ονόματα. Κρίμα. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος ήταν εκεί, έχει στείλει και κάτι. Νομίζω όφιλε να είναι. Αν ένας έπρεπε να είναι. Αυτά έχουν μεταγραφεί στην ιστορία. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά, γιατί το παρελθόν φτάνει. Το να θυμόμαστε. Λέω, το να αποδώσουμε τα εύσημα σε όσους έβαλαν λιθαράκι, καλώς. Αλλά επειδή δεν έχει ώρα
ποιο έκανε, ποιο δεν έκανε και τι. Είναι ποιο κάνει από εδώ και πέρα. Και το Πανεπιστήμιο οφείλει να κάνει πρώτον και οφείλει να στηριχθεί δεύτερον. Η κυρία Κεραμέως ήταν εκεί πολλή ώρα. Ήταν νωρίτερα, ήταν από τις 11 περίπου. Ναι, όταν τα εγγένεια έγιναν, τι ώρα περίπου, με καθυστέρηση. Είχαμε πρόσκληση για 12.30. Τι ώρα ήρθε ο Πρωθυπουργός? 12, μία και μισή νομίζω ξεκίνησα. 45 λεπτά. Τουλάχιστον. Λογικό και αναμενόμενο. Αλλά η τελετή δεν ήταν. Ήταν λυθή και γρήγορη, έτσι. Ήταν ο Μητροπολίτης. Όχι, ήταν ο πρωτοσύγκυλος, λέγεται. Ο Χριστοφόρος, κατά λόγο. Ο οποίος έκανε τον αγιασμό και την κορδέλα έκοψαν. Ο κύριος Πρωθυπουργός, η κυρία Κεραμέως, ο Υπουργός Παιδείας, ο Πρίτανης και ο Περιφερειάρχης αυτή η τετράδα. Και εκείνη είναι και εκείνη που απίθυνε και το χαιρετισμό. Ναι, οι τέσσερις. Δεν μίλησε κάποιος άλλος. Ναι, φυσικά. Όμορφη μέρα για το Πανεπιστήμιο. Πολύ όμορφη μέρα. Ελπίζω έτσι λαμπερή να είναι και η πορεία του Πανεπιστήμιου. Ασφαλώς. Το επόμενο διάστημα και βεβαίως και μετά όσα ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν για τις εστίες, για τους κόμβους και νομίας, διάφορα πράγματα τα οποία είναι να γίνουν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, θα το κλαίω και θα το ξαναλέω. Εγώ ναι, το λέω μπορώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτοί που το λένε και έχουν στα χέρια τους αρμοδιότητα, ας το κάνουν κιόλας να είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της επόμενης ημέρας. Οφείλει να είναι. Δυτικής Μακεδονίας. Να δούμε το ρεπορτάζ των εγγενείων αναλυτικά. Κύριε Πρίτανη, ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη δίκαιη μετάβαση είναι τόσο σημαντικός που αν δεν υπήρχε Πανεπιστήμιο στην περιοχή, θα έπρεπε πρώτα να ιδρύσουμε ένα. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάνατε την δήλωση αυτή στην προηγούμενη σας επίσκεψη στην περιοχή. Ένα χρόνο μετά, τα υποκατασκευή κτίρια που σας δείξαμε τότε σε φωτογραφίες, σήμερα φιλοξενούν τη διοίκηση του τμήματος και τρία τμήματα της Πολυτεχνικής μας σχολής. Είναι λοιπόν μεγάλη χαρά μας που εσείς ο ίδιος εγκαινιάζετε μαζί μας σήμερα και με την Υπουργό Παιδείας αυτό το πνευματικό έργο. Η ανέγερση της νέας Πανεπιστημιούπολης, συνολικού εργαστήριο 20.000 τετραγωνικών μέτρων, είναι ένα έργο τελικού προϋπολογισμού 25 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και υλοποιήθηκε με τη στήριξη των αρμοδιών φορέων Περιφέρειας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα η Δυτική Μακεδονία κερδίζει ένα από τα στοιχήματα που έθεσε για την επόμενη μέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Με την παρουσία σας σήμερα στα γένεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σηματοδοτείται η ανάβαση της περιφέρειάς μας στην επόμενη περίοδο για την κατάκτηση των υψηλών στόχων που τίθεται μέσα από αυτόν εδώ τον οίκο της γνώσης, όπως μας περιέγραψε ο Πρίτανης μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο πανεπιστήμιο, το οποίο αποτελεί ένα πόλο έλξης νέων ανθρώπων αλλά και ένα πόλο ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο για τη Δυτική Μακεδονία. Άλλωστε, έχει ενσωματωθεί, γνωρίζω και ο κ. Παπαθανάσης, μέσα στους 5 τεχνικούς άξονες ανάπτυξης της νοσηλείου δίκης μετάβασης και επενδύουμε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρισκόμαστε σήμερα μαζί με τον εξωτερικό κύριο Πρωθυπουργό στα εγγένεια ενός πραγματικού κοσμήματος. Ένα πραγματικό κόσμημα, ακαδημαϊκό κόσμημα, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά θα έλεγα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θυμάμαι, κύριε Πρίτανη, δεν έχει περάσει πολύ καιρό, θα ήμουν και πάλι εδώ πέρα, αλλά η εικόνα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Ήταν ένα έργο υποκατασκευή, πλέον ένα έργο ολοκληρωμένο το οποίο λειτουργεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα παιδιά δίνουν μέσα εξετάσεις, άρα είναι ένα πανεπιστήμιο σε πλήρη λειτουργία. Δύο σκέψεις από μένα. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με τις υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η προσπάθεια εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια για ουσιαστική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Θέλω να σας θυμίσω ότι σε αυτό εδώ το Πανεπιστήμιο είναι υποκατασκευή σε μια εξαιρετική συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο σπίτι για εφηβητικές εστίες για 750, αν δεν κάνω λάθος, νέες κλίνες. Ένα έργο ύψους σχεδόν 70 εκατομμυρίων ευρώ που θα έρθει να προσδώσει και μια νέα διάσταση σε ό,τι αφορά τη φοιτητική ζωή, τη φοιτητική μέρημνα. Έτσι ώστε πράγματι εδώ πέρα στην Δυτική Μακεδονία να χτυπάει η καρδιά ενός από τα πιο δυναμικά πανεπιστήμια που θα περιορίσουν. Και αυτό δεν είναι σημαντικό.
και ίσως εκπλήσει πολλούς οι οποίοι ταυτίζουν πολλές φορές τα περιφερειακά μας παρεκκλήρια με λύσεις ανάγκης και όχι λύσεις συλλογής. Το να μάθει κάτι πραγματικά τι γίνεται εδώ πέρα στην Ελλάδα. Όχι μόνο σε επίπεδο κτηριακών κορμών, αυτές νομίζω τις βλέπετε και τις εκτιμάτε όλοι, αλλά και σε επίπεδο πραγματικού, ουσιαστικού, διδακτικού και ερευνητικού έργου. Και νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία μας παρουσιάσετε γιατί την Ελλάδα είναι πράγματι εντυπωσιακά στον αριθμό των δημοσίευσεων, όπως εργαστήρια των τελειτουργούν εδώ στο Πανεπιστήμιο ως προς τις σπίνοφ εταιρείες. Βλέπετε, αυτές τρέχουν τόσο γρήγορα που δεν προφέρουν καν τα έντυπα πάσα. Αυτό είναι δικό σας, μπορεί να αναφέρετε 7. Είμαστε ήδη στις 10 και αυτό κάτι λέει για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο δεν είναι απλά εδώ πέρα ένα κέντρο θεωρητικής γνώσης, αλλά ένας φορέας ο οποίος είναι ενεργά καθορισμένος με την οικονομία της ειδικής μαγειρικής και κυρίως με αυτό το φιλόδοξο σχέδιο το οποίο έχουμε. Το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης, για το οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγο να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Μάλιστα. Μπράβο. Ήταν η σημαντικότερη ίσως, μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στάση του Πρωθυπουργού, τώρα θα μου πεις με ποιο κριτήριο, αυτή νομίζω πως ήταν. Και η δεύτερη πιο σημαντική ήταν η ομιλία που έγινε, η εκδήλωση μάλλον που έγινε στη ΖΕΠ, παρουσιάζοντας, θα μας δείξεις εσύ αυτό το πολυσέλιδο. Πάνε, αυτό δείχνει. Μοιράστηκε στην ΖΕΠ. Λοιπόν, ουσιαστικά η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα με το κυβερνητικό κλιμάκιο, πολλοί υπουργοί, να τους απαριθμίσω, δεν θυμάμαι, έχει να κάνει με αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι ένα τόμος. Τόμος. Τόμος, κανονικός είναι. Και στον τίτλο του έχει 380 και έργα για τη Δυτική Μακεδονία του 2030. Τώρα, αν το ξεφυλίσει κάποιος όλο αυτό και έχει μια εικόνα για το τι συμβαίνει γενικώς στον τόπο, εντάξει. Θα πω κάτι που μου έχει πει έμπειρος αυτοδιοικητικός, δεν θα πω το όνομά του. Εντάξει, το να βάζει ένα έργο των 2 εκατομμυρίων μαζί με ένα έργο των 20, ίσως αδικεί στο έργο των 20. Το να διαβάζω. Αυτά τα κάνανε και οι αυτοδιοικητικοί προεκλογών όμως. Το να διαβάζω εγώ τώρα έργα του τύπου. Εντάξει, να μην υποτιμήσω κάποιο έργο εδώ μέσα το οποίο μπορεί να το έχει κάνει αυτοδιοίκηση κλπ. Ό,τι έγινε μέσα στη τετραετία μπήκε. Ναι, κοίταξε. Το φυσικά να διαβάζω έργα όπως είναι το. Η σύρραγγα της κλεισούρας για παράδειγμα. Ναι, ή το εντάξει, Πανεπιστήμιο. Ή... Το αγροτικό, το αρδευτικό τη Βόρεια Ζώνη Πολυφύτου. Τη Βόρεια Ζώνη Πολυφύτου, βεβαίω. Ή να διαβάζω ότι το φράγμα του Νεστορίου, να ακούω από τον Πρωθυπουργό ότι το φράγμα του Νεστορίου ξεμπλοκάρει και σε λίγο θα έχουμε την απόδοσή του, όπω έτσι, στον τρίτο μειοδότη, εφαρμόζοντα ένα νόμο συγκεκριμένο που ισχύει. Είναι κάτι για του Καστοριανού, για την περιοχή που το περιμένει. Okay. Μην ρωτήσεις για αυτές τις μεγάλες επενδύσεις που είχαμε υποσχεθεί εμείς στον κόσμο ότι θα ακούσουμε. Από το πρωί κυνηγάμε τον κύριο Παπαθανάση στη βιβλιοθήκη, ο οποίος είχε έρθει εδώ και έκανε πάλι ο άνθρωπος. Κάτι είπε ο άνθρωπος. Ουσιαστικές. Αλλά είπε ότι θα σκιαγραφίσει ο Πρωθυπουργός τις επενδύσεις. Γιατί δεν μπορεί να πει ότι ξέρω εγώ η Τσιούρα θα έρθει και θα επενδύσει εδώ, όταν δεν το έχει πει η ίδια. Τι να πούμε. Ασφαλώς. Όταν πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εντάξει, ωραία. Ο Πρωθυπουργός κάτι άφησε να εννοηθεί το πρωί, το μεσημέρι στην περιφέρεια. Δεν ξέρω τώρα το βράδυ στην αίθουσα τέχνης αν θα πει πιο συγκεκριμένα. Λες, θα μας φωτίσει. Επενδύσεις. Να φωτίσει λίγο περισσότερο. Επιμένω, δεν θα πει. Εκτιμώ ότι δεν θα πει πάλι η τάδε, η τάδε, η τάδε. Αλλά να το ανοίξει λίγο περισσότερο για να έχουμε να κρατήσουμε. Πάντως ήταν η εκδήλωση στην οποία μίλησαν περισσότερο από τους παρισταμένους. Υπουργοί. Υπουργοί, ο κύριος Κέρτσος, θα δούμε και οι υφυπουργοί. Θα δούμε ένα απόσπασμα από την εκδήλωση, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική. Στη ΖΕΠ, πάμε να δούμε. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, να τηρηθούν. Η έγκριση του επιχειροποιημένου επίσης περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αηφόρου ανάπτυξη περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μας δίνει τη δυνατότητα να επιλύσουμε και άλλες εκκρεμότητες που αφορούν κυρίως τις μετεγκαταστάσεις και είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τους υπουργούς για να μπορέσουμε και αυτό να το επισπεύσουμε. Όλα αυτά όμως δεν πρέπει να αποτελούν υπόθεση μίας ή δύο περιοχών της χώρας μας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πρέπει η ανάπτυξη να μοιράζεται ισότιμα, ειδικά στις περιοχές και στις περιφέρειες που διαχρονικά έχουν μείνει πιο πίσω. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι δυστυχώς μία από αυτές τις περιφέρειες.
τα προηγούμενα χρόνια δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή. Χρειάζεται να σκύψουμε από πάνω και χρειάζεται να δείξουμε και να κατανοήσει ο κόσμος ότι πλέον διαθέτουμε και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τους πόρους. Έγινε πολύ δουλειά, έχουμε εξασφαλίσει πλέον πολλούς και σημαντικούς πόρους. Έχει γίνει όλη η τεχνική ορίμανση σε πάρα πολλά έργα για να τρέξουμε την επόμενη περίοδο. Και διαθέτει και το σχέδιο και τη βούληση για να συμβούν όλα αυτά. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος. Νομίζω ότι διαχρονικά τρεις ήταν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπιζε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το πρώτο ήταν η γεωγραφική απομόνωση και η έλλειψη υποδομών, κρίσιμων υποδομών. Το δεύτερο αφορά τη μονοκαλλιέργεια του Λιγνίτη, δηλαδή ότι ο Λιγνίτης ήταν ο βασικός, η αξιοποίηση του Λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Και το τρίτο βεβαίως, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, γιατί μιλάμε για μια περιφέρεια όπου πραγματικά έχουμε ένα πολύ δρυμμή χειμώνα. Αυτές οι προκλήσεις νομίζω σε ένα βαθμό έχουν αρχίσει και αντιμετωπίζονται και οφείλουμε να πούμε εδώ ότι ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραδοσιακά την εποχή 1993 ξεκίνησαν οι μελέτες για την Εγνατία Οδό, την πρώτη μεγάλη οδική και την πρώτη μεγάλο δρόμο που έβαλε την επομόνωση στην Δυτική Μακεδονία. Επί Νέας Δημοκρατίας, επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε ο Ε65 και επί Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ, υπήρξε η επανέναρξη του Ε65, του βορείου τμήματος, του τμήματος που ενώνει τα Τρίκαλα με την Δυτική Μακεδονία, με τα Ρέβαινα και την Κοζάνη βεβαίως, και έτσι άρεται επιτέλους ο γεωγραφικός απομονωτισμός αυτής της περιοχής. Στη Δυτική Μακεδονία ενσαρκώνεται όλη η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας, οι οριζόντιες πολιτικές σε όλες τις βαθμίδες. Πολιτικές όπως το νηπιαγωγείο ένα χρόνο πιο νωρίς από τα 4, 25.000 διορισμοί στην εκπαίδευση, αγγλικά από το νηπιαγωγείο, έμφαση στις δεξιότητες, νέα προγράμματα σπουδών, αξιολόγηση παντού, σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Νέος νόμος πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, με δυνατότητες όπως η spin-off που ανέφερε ο κύριος Δήμας, όπως η startup, όπως τα εσωτερικά Erasmus και ούτω καθεξής. Μία πολύ σύντομη αναφορά, τρία σημεία σε ό,τι αφορά ειδικά τη Δυτική Μακεδονία, ιδιαιτερότητες δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το σχολείο. Ανέφερα κύριε Πρόεδρε πριν ότι μετά από 12 χρόνια στη χώρα μας έγιναν επιτέλους διορισμοί στην εκπαίδευση. Έγιναν 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία της χώρας μας και στη Δυτική Μακεδονία έγιναν 435 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, οι πρώτοι μετά από 12 χρόνια. Όλα αυτά έχουν ασφαλώς μία κρίσιμη προϋπόθεση, την ασφάλεια. Την ασφάλεια των υποδομών και την ασφάλεια των ανθρώπων. Φίλε Γιώργο, αγαπητέ Περιφερειάρχη, θεωρώ ότι πρέπει να αναδείξετε στο έπακρο το ότι έχετε ένα ισχυρό, θετικό και εκτιμένο. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ο ασφαλέστερος τόπος σε ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που καταγράφεται από τα στατιστικά στοιχεία. Αρκεί να σας πω ότι το έτος 2022, ως παράδειγμα, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας είχαμε 2,7 ληστείες ανά 100.000 άτομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε όχι μόνο στους σημαντικούς πόρους στους οποίους έχουμε εξασφαλίσει, αλλά και στην συνολική προτεραιότητα, θα έλεγα, που είχε η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συνολικά για την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι άλλη περιφέρεια είχε, ας πούμε, δεχτεί τόσες πολλές επισκέψεις από κυβερνητικά κλιμάκια, αρκεί να αναφέρω πόσες φορές μόνο εδώ ήταν ο υπουργός, αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, ο Νίκος ο Παθανάσης, αλλά και πολλοί άλλοι υπουργοί, ακριβώς επειδή αναγνωρίζουμε την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε, αγαπητέ Γιώργο, απέναντι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση πια να πιστεύουμε ότι έχουμε προδιαγράψει ένα μέλλον για την περιφέρεια, το οποίο πράγματι είναι πιο αισιόδοξο, θα οδηγήσει σε αυξημένα εισοδήματα, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, καλύτερο περιβάλλον, μακριά από τις επιπτώσεις του Λιγνίτη, σε ένα περιβάλλον πιο πράσινο, πιο ασφαλές. Πράγματι, Μωτάκη, μου έκαναν εντύπωση τα στοιχεία αυτά όταν προετοιμαζόμουν για το φάκελο, το πόσο ασφαλής είναι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τουλάχιστον στα επίσημα στατιστικά, και αυτό είναι ένα κεκτημένο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε. Άρα, μια περιφέρεια η οποία θα είναι όδος καινοτόμου ανάπτυξης. Η ομιλία φυσικά του Πρωθυπουργού στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν μεγάλη και πολύ αναλυτική και πολύ τεχνική. Το κοινό θέλω να μου πεις. Δημάρχοι, φορείς, επιμελητήρια. Εντάξει. Ως από το πλείστον εκπρόσωποι φορέων.
Γεμάτη έρθα. Λογικό. Ζήση, ταλαιπωρήθηκε η πόλη σήμερα από την έλευση. Το λέω γιατί θα δούμε και μπορούμε να βλέπουμε, παρακαλώ, voice over, κάποια πλάνα από τις κινητοποιήσεις. Οι διαμαρτυρόμενοι σταμάτησαν στον κόμβο, του σταμάτησε η αστυνομία, στον κόμβο του Κουκουτάρη, όπως λέμε, ναι, πριν φτάσουμε στην στροφή της ΕΠ. Αυτά είναι πλάνα από περίπου στις 12 το μεσημέρι. Δεν είχε καμία πολύ εντόνη παρουσία, να πω εγώ. Εντάξει, θα πω συγγνώμη τώρα για όλους, για το συνδικαλιστικό κίνημα, για την τιμή των όπλων είναι η... Α. Εντάξει, ναι, νομίζω τώρα ερχόταν ανακοινώσεις λίγο πριν την έλευση του Πρωθυπουργού, ενώ σήμερα το πρωί. Δεν είδα ότι υπήρχε συμφωνία μεγάλη για κινητοποίηση, ούτε και διάθεση από τι. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Εντάξει, δεν είχαμε και τίποτα, ούτε κάτι της προηγούμενης φοράς. Όχι ότι και την προηγούμενη φορά ήταν πολύ. Τώρα το ταλαιπωρήθηκε η πόλη, δεν θα το πω ακριβώς, δεν νομίζω. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρχε μια ταλαιπωρία την ώρα που πηγαίναμε στο νοσοκομείο πάνω εκεί στην. Πώς λένε, εννοώ, τέλο πάντων. Ναι, που κατέφθασε ο Πρωθυπουργός, κατέφθασε συνοδεία, υπουργοί. Καταλαβαίνεις τώρα, έγινε ένας χαμός εκεί. Αλλά γενικά δεν βλέπω αναστάτωση μεγάλη στην πόλη. Τώρα μπορεί να πέσατε πάνω την ώρα που έκλειναν οι δρόμοι επειδή έμπαινε η πομπή εντός της πόλης. Ναι, κάπου έχω δει σταματημένα αυτοκίνητα της ασφάλειας τώρα το μεσημέρι. Γιατί κάπου στα Πέριξ υπάρχουν κατοικιεύματα εδώ πέρα. Έτσι. Και δεν ξέρω τώρα δηλαδή την ώρα που πηγαίνει ο κόσμος, θα πάει ο Πρωθυπουργός τέλος πάντων και οι υπουργοί στην Ένωση Τέχνης, αν και εκεί υπάρχει μια μικρό αναστάτωση. Εντάξει, okay. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ενδιαφερθεί ο κόσμος για την έλευση του, ο κόσμος, καταλαβαίνετε, ο απλός κόσμος για την έλευση του Πρωθυπουργού. Νομίζω η αίθουσα θα είναι γεμάτη, δεν έχω εικόνα ακόμα. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Ναι, θα τα δούμε για αύριο. Για να κλείσουμε το σημερινό πρόγραμμα πάντως. Η τελευταία επίσημη επίσκεψη, εκτός φυσικά της ομιλίας στην Εσωτέχνης, ήταν η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο, στο Δωμάτιο. Ναι. Νομίζω πως εκεί πήγε για να διερευνήσει την πορεία των έργων. Ναι. Ένα λεπτό θα δούμε, παρακαλώ. Μπορούμε να δούμε. Είδα. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο, να τηρηθούν όλα τα χρονοδιαγράμματα. Και εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός, που πιστεύω ότι θα γίνει, να είμαι και εγώ αυτός ο οποίος με το καλό θα έρθω να εγκαινιάσω αυτή την καινούργια έργα του ιστορικού μαμάξιου του νοσοκομείου, το οποίο όπως είπατε συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνετε την αποκάλυψη στην Ευρωπαϊκή Αναπληστική Πλακέτα. Ελά, ναι. Μάλιστα. Αυτό που θα συμβεί σήμερα στην Εσωτέχνη, θα έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε αύριο. Παράλληλες επισκέψεις, πάντως, έκανε και η πρωθυπουργική σύζυγος, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, η οποία, να βλέπουμε παρακαλώ voice-over, πρώτη τη τάση μετά την Καστοριά που προσγειώθηκε, ήταν στην Σλάτιστα. Και επισκέφθηκε το με γυναίκες πολιτιστικών συλλόγων του Βοϊού, έκανε επίσκεψη στο αρχοντικό της Πούλκος. Εγώ πάντως βλέπω γυναίκες πολιτικών, βλέπω. Είδα την Ζωή την Κεραχτέ, τη σύζυγο του Γιώργου Μανατίδη, την πρώτη μπροστά μας. Και δίπλα η σύζυγος του κ. Ζευκλή, όχι η κυρία Μεταγιαλιά. Η κυρία Μεταγιαλιά πρέπει να είναι η κυρία Παπαγεωργίου, έτσι. Ναι. Διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη. Άλλωστε ήταν και εδώ στην κηδεία του Μεγάλου Βεργέτη, πρόσφατα. Δίπλα είναι η κυρία Γράβαντ, λέω καλά το όνομά της. Η σύζυγος του κ. Ζευκλή ήταν και ο κ. Ζευκλής εκεί.
Εντάξει, αυτό είναι στο αρχοντικό Πούλκο, αν θυμάμαι καλά. Να. Ναι, ωραία. Α, έχει μια συνάντηση εδώ στο Τραπάντζιο. Έτσι, υπάρχει μια συνάντηση, τι είναι αυτό τώρα. Και ήρθε και στο μουσείο, μου έλεγε πριν, δεν είχα και εικόνα. Και βεβαίως αμέσως μετά βρέθηκε και στο μουσείο εκεί, στην ξενάγησή της που έγινε με τον, από τον πρόεδρο του Συντασμού Γραμματοκιτεχνών. Είδα και τη σύζυγο του Στάφου Κωνσταντινίδη, τη Λίνα. Okay. Οπότε φαντάζομαι ότι οι σύζυγοι πήγαν στην σύζυγο και είχαν οι άντρες εκεί. Δεν έλειπε κάποιος βουλευτής για την ιστορία. Όχι, δεν έλειπε. Να, εδώ και η κυρία Νάτσιο εδώ από το κόμμα και διάφοροι άλλοι. Ένα μεγάλο ενδιαφέρον για την ξενάγηση, το οποίο δεν είναι και μικρό. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μετά την ομιλία θα πάει στη Φλόρινα να διανυκτερεύσει. Έτσι, θα διανυκτερεύσει στη Φλόρινα. Κάτι ιδιωτικό ίσως γίνεται το βράδυ εκεί. Πολύ ιδιωτικό. Πολύ ιδιωτικό και σε πολύ ωραίο μαγαζί και πολύ καλά θα κάνει. Ναι, ναι, ναι. Και αύριο το πρωί θα γίνει μια μίνι βόλτα στη Φλόρινα. Μιλώντας με τον κύριο Αντωνιάδη, έλεγε ότι εντάξει, δεν είναι αυτή η μεγάλη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Φλόρινα. Έτσι, θεωρώντας ότι τον αναμένει. Πες μας το αυριανό πρόγραμμα, λοιπόν. Και μετά, τη Φλόρινα, λοιπόν, στις 11 η ώρα θα επισκεφθεί τη μονάδα 5 ο κύριος Πρωθυπουργός και στις 12 θα περιμένουμε ξανά στην Κοζάνη για να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου και εκεί να ερωτηθούν πράγματα από τα μέσα ενημέρωση, από όλους εμάς δηλαδή, τα οποία προφανώς χρειάζονται διευκρινήσεις από τα όσα είπε σήμερα, τα οποία δεν απαντήθηκαν καθόλου, αν θες, ή δεν θα απαντηθούν. Ή ξέρω εγώ, κάποια πράγματα τα οποία είναι ερωτήματα συνεχόμενα, να το πω. Δεν αλλάζουν. Ακόμα και με τα όσα θα πει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Okay, ελπίζω να είναι μια συνέντευξη τύπου και άλλο, η οποία θα φωτίσει αρκετά την, τα μέσα ενημέρωση και κατ' επέκταση σαφώς τους πολίτες οι οποίοι διαβάζουν, μας ακούνε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μας βλέπουν κάθε βράδυ. Είναι, το έχω ξαναπεί, οφείλουμε να το ξαναπεί, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία πρωθυπουργός να έρχεται στην περιφέρεια και να δίνει λόγο στα, στα τοπικά μέσα. Είναι πολύ βασικό. Ενημέρωση είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Ναι. Ζήσεις αποδεσμεύου για το ρεπορτάζ σου. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα πούμε αναλυτικότερα και αύριο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Εν τω μεταξύ, η σύσκεψη φορέων πραγματοποιήθηκε το πρωί στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνη, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, αλλά και αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Στη ΖΕΠ, σε σύσκεψη φορέων, βρέθηκαν σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης. Είχαν ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων και δημάρχους. Η λειτουργία των μονάδων ώστε να μην χαθεί ούτε. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο να κρυώσει ούτε αυτό το χειμώνα ούτε και τους επόμενους χειμώνες. Έλειψε λίγο η νομοθετική ρυθμίση αυτό, Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα νοικοκυριά να κρυώσουν ούτε αυτό το χειμώνα ούτε τους επόμενους χειμώνες όπως έγινε κάθε χρόνο μέχρι τώρα. Και μία απάντηση για την ακρινή. Όλα θα τα πούμε μέσα στην εκδήλωση, μέσα στη σύσκεψη. Ναι, για την ακρινή μετά το αποτέλεσμα το. Με την ακρινή έχουμε μία σειρά από δράσεις, από παρεμβάσεις που θα κάνουν την ζωή των ανθρώπων εκεί και πιο βιώσιμη και καλύτερη. Όπως και βλέπουμε σε μία περιοχή η οποία συνορεύει με τα όρια της περιφέρειας, το Θήμερα. Άρα αυτό το οποίο λέω δεν το λέω μέσα από μία γνώση που έχω αποκτήσει από το γραφείο, αλλά μέσα από βιώματα τα οποία έχω. Και γι' αυτόν τον λόγο η κυβέρνησή μας έχει ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη της περιφέρειας, την περιφερειακή ανάπτυξη. Και έχουμε ρίξει πολλά χρήματα και έχουμε δημιουργήσει χρηματοδοτικά εργαλεία για να συγκρατήσουμε αυτό το κύμα, το νέο κύμα, γιατί είναι ένα νέο κύμα μετανάστευση, εσωτερική μετανάστευση στην περιφέρεια, από την περιφέρεια της χώρας στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα και βεβαίως τα προηγούμενα χρόνια που έχει σταματήσει πιστεύω τώρα και προς τις χώρες της πιο ανεπτυγμένης Ευρώπης. Ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα και θέλω ένα-ένα να τα συζητήσουμε για να δείτε τι έχουμε σχεδιάσει. Ένα από τα βασικά θέματα που οποίησε η περιφέρεια είναι ότι ήταν η καταστροφή στην γεωγραφική της απομόνωση. Δεν είναι πολλά χρόνια που για να μπει στην Κοζάνη να κατέβει στην Αθήνα και πολύ περισσότερο από τα καθένα από τα διαστολιά ίσως, έπαιρνε στο τέλος και ήταν σε 9 ώρες. Ξεκινάει το πρωί και φτάνει στο βράδυ. Το έχω ζήσει. Αυτό αλλάζει. Σήμερα μαζί με τον Πρωθυπουργό εδώ είναι η ώρα να ακούσουμε πραγματικά τις επενδύσεις που περιμένει η περιοχή για αυτό που λέμε δίκαιη μετάβαση. Είπαμε από την αρχή ότι αυτή η κυβέρνηση έχει στρέψει την προσοχή της στη Δυτική Μακεδονία, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί για πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία για το 2030. 380 έργα συν, ύψος 4 δισεκατομμυρίων, το συν αναφέρεται
στις ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα έρθουν σταδιακά, όπου παρουσιάζει τη δυναμική της περιοχής. Και αυτά τα έργα δεν είναι έργα σε μουσαμά, είναι έργα πραγματικά, είναι έργα που έχουν ξεκινήσει, έργα που τρέχουν και έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος. Είμαστε εδώ λοιπόν για να παρουσιάσουμε αυτό το όραμά μας για τη Δυτική Μακεδονία. Ήδη το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης έχει ξεκινήσει. Οι πρώτες δράσεις έχουν προκηρυχθεί και ακολουθούν αρκετές δράσεις που θα αλλάξουν πράγματα το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Μεγάλη επένδυση θα ακούσουμε, τον Πρωθυπουργό, ξέρετε κάτι. Θα ακούσετε επενδύσεις σκιαγραφημένες με ποια έννοια, ότι δεν μπορούμε να πούμε τα ονόματα ακριβώς, διότι θα πρέπει επίσημα οι εταιρείες να κάνουν τις ανακοινώσεις. Μέσα στην άνοιξη θα έχουμε όμως τις ανακοινώσεις των εταιρείων, βεβαίως. Το θέμα είναι με την έναρξη του. Θα ανακοινωθεί σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βγαίνει και το δελτίο τύπου για το πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις. Με την έναρξη του πληροφοριακού συστήματος θα γίνουν και οι πρώτες υποβολές, οπότε αμέσως θα γίνουν και ανακοινώσεις των ονομάτων. Στη συνέχεια, σήμερα είμαστε εδώ με τον Πρωθυπουργό για να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα και το όραμά μας για τη Δυτική Μακεδονία με 380 έργα ΣΥΜ ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έργα τα οποία έχουν σχεδιαστεί, τα οποία έχουν ξεκινήσει, τα οποία βρίσκονται μέσα σε ένα πλαίσιο χρονοδιαγράμματος. Έργα που δεν είναι ούτε σε μουσαμάδες ούτε σε βίντεο, αλλά έργα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε σε διαγωνιστική διαδικασία, είτε έχουν προκηρυχθεί, αλλά πάντως είναι έργα τα οποία θα γίνουν με πόρους που θα γίνουν. Τώρα στα Γρεβενά βρέθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος ανακοίνωσε πως πρόκειται να επαναλειτουργήσει σχολή δοκίμων αστιφυλάκων στα Γρεβενά και μάλιστα με 200 μαθητές από το νέο εκπαιδευτικό έτος. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Η ακρίβεια που έφερε όλο αυτό, η τεράστια πίεση με τους παράνομους μετανάστες στον Εύρο, οι αφιλές του Ερντογάν, οι οποίες έφτασαν σε πλέον ανυπόφορο σημείο. Κι όμως η Ελλάδα έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ αυτά τα 4 χρόνια, έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα μπροστά. Η ανεργία μειώθηκε, η στρατιωτική ισχύση μεγάλωσε καθοριστικά, γίνει ένα αξιοσέβαστο κράτος. Οι συμμαχίες μας με τους Αμερικανούς και τους Γάλλους έχουν προσδώσει πολύ μεγάλη δύναμη και κύρωση στη χώρα. Η οικονομία έχει στηριχθεί, οι οικογένειες στηρίχτηκαν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Για μένα είναι πολύ μεγάλο πράγμα ότι ο Μητσοτάκης έχει δώσει τόσα λεφτά για να πληρώνονται οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν θα άντεχε κανείς μας. Η μέση ελληνική οικογένεια θα ήταν σε κατάσταση απόγνωσης αν δεν είχαν γίνει αυτά. Πιστεύω ότι κάθε λογικός άνθρωπος στις μέρες μας πρέπει να στηρίξει αυτόν τον Πρωθυπουργό, γιατί πλέον πλησιάζουμε στην ώρα που θα πάμε για εκλογές. Νωρίτερα ή αργότερα, τους επόμενους 2-3 μήνες, θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός όταν έρθει η ώρα. Αλλά πιστεύω ότι ο ένας δρόμος είναι η σιγουριά, η ασφάλεια και η προοπτική για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Το άλλο είναι επανάληψη πειραμάτων που τα πληρώσαμε πάρα πολύ άσχημα. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο από την επίσκεψη της Υφυπουργού Τουρισμού, της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, στην Καστοριά.
δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή, γιατί σήμερα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται και αύριο στη Δυτική Μακεδονία για να παρουσιάσει το αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο αφορά τους νομούς και βέβαια προφανώς δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε όλα αυτά τα έργα υποδομών, αλλά και όλα τα έργα που αφορούν του κάθε Υπουργείου που έχει εμπλακεί σε αυτό το πολύ σημαντικό στοίχημα της στήριξης μιας περιοχής η οποία και έχει στενάξει, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τις πολλαπλές κρίσεις. Δεν θα εξοραίσουμε την κατάσταση. Βλέπουμε προφανώς ότι το μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καλά αμοιβόμενο και κυρίως μέσω καινούργιων επενδύσεων. Τα έργα υποδομής όμως θα κάνουν τη διαφορά. Όσα υποθούν σήμερα θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα επόμενα χρόνια με τα προγράμματα τα οποία την ίδια στιγμή τρέχουν για το αναπτυξιακό, με το νέο ΕΣΠΑ. Ακόμα και τα LEADER, τα οποία ξέρετε ότι περιοχές σαν τις δικές μας, λίγο σαν τις δικές μας, γιατί και εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που έτσι περιμένει να αναπνεύσει από μικρά προγράμματα, θα μπορέσουν να μας δώσουν αυτή την αναπτυξιακή ανάταση που χρειαζόμαστε. Πάμε στα θέματα τουρισμού, γιατί σήμερα ούτως ή άλλως ήταν μαζί μας και ο διοικητής της ΔΥΠΑ, του παλιού ΑΕΔ, δηλαδή ο κ. Ποτοψάλτης, αργοκύριος διδασκάλου, ο οποίος μας έδωσε την πλήρη γκάμα των έργων που γίνονται τώρα για το πολιτιστικό αποτύπωμα. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο στη Δυτική Μακεδονία. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Χρήστος Μαργαρίτης. Έθριο καιρό με χαμηλή θερμοκρασία κατά τις πρωινές ώρες προβλέπει για αύριο 3η 14 Φεβρουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον Όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 7 έως 9 βαθμούς Κελσίου. Στον Όμο Καστοριάς από μείον 6 έως 9, στον Όμο Γρεβενών από μείον 5 έως 10 και στον Όμο Φλόρινας από μείον 7 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η αναλυτική σας ενημέρωση από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ.